Τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας στοχοποιημένων πολιτών έθεσε ως θέμα συζήτησης στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δράμας η παράταξη αυτοδιοίκηση πολιτών. Όπως υπογραμμίζει ο επικεφαλής της, στην κυριολεξία με τα μέτρα που έχουν σήμερα υλοποιηθεί, τα μνημόνια που έχουν εφαρμοστεί και το τέταρτο μνημόνιο που ετοιμάζεται, ο λαός μας ματώνει. Παράλληλα, ο κ. Σιλιόπουλος υπογράμμισε ότι ο Δήμος της Δράμας πρέπει να επιλέξει πλευρά και να εκφράσει τη θέση για την ανάγκη ο λαός να βγει στο προσκήνιο και να έρθει σε συνολική ρήξη με την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου. Τα θέσαμε ένα θέμα προς συζήτηση στην εκτός ημερησίας διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας των φτωχοποιημένων οικογενειών. Εμείς θεωρούμε ότι ο Δήμος Δράμας πρέπει να πάρει θέση σε αυτό το θέμα. Είναι ένα μείζον θέμα που αφορά πολλούς πολίτες εδώ στη Δράμα. Ήδη έχουν ξεκινήσει πληστηριασμοί του Δημοσίου και θα συνεχίσουν με πληστηριασμούς των τραπεζών. Και δεν συζητάμε για τους πληστηριασμούς των μεγάλων κατοικιών, των μεγαλοϊδιοκτητών. Συζητάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν αποκτήσει ένα μικρό σπίτι και στα χρόνια αυτά των μνημονίων το έχουν χάσει, γιατί έχουν χάσει πολύ μέρος από τις περιουσίες τους. Θεωρούμε ότι ο Δήμος θα πρέπει να βγει μπροστά και πρακτικά ό,τι του αφήνει περιθώριο μέσω του νόμου του Καλλικράτη να βοηθήσει, είτε με κάποιες νομικές υπηρεσίες του Δήμου, είτε με συμπαράσταση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου στους πληστηριασμούς που πρόκειται να διεξαχθούν τον καινούριο χρόνο εδώ στην Δράμα, και να δώσουμε ένα μήνυμα πλέον και στην κυβέρνηση αλλά και σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες δεν βοηθούν καθόλου τον κόσμο, τις λαϊκές οικογένειες, ότι εμείς σαν πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης είμαστε κοντά τους. Ταυτόχρονα, όπως σημείωσε μιλώντας στη Δέλτα Τηλεόραση ο κύριος Σιλιόπουλος, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αναφορικά με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει και σε επαρχιακές πόλεις όπως τη Δράμα μέσα στο 2017. Αριθμητικά δεν έχω ακόμα το νούμερο, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχουν ξεκινήσει ήδη για το δημόσιο και μέσα στο καινούριο χρόνο θα έχουμε με τις τράπεζες. Δεν έχει να κάνει σχέση με το πόσες είναι, αλλά έστω και μια οικογένεια, αν πεταχτεί αυτόν τον καιρό έξω από το σπίτι της, είναι κρίμα. Και εμείς θα πρέπει να δώσουμε όλη μας τη σημασία σε αυτό το θέμα, γιατί οι δημοτικές αρχές δεν είναι μόνο για να μαζεύουν τα απορρίμματα, δεν είναι μόνο για να είναι καθαροί οι δρόμοι, δεν είναι μόνο για την ποιότητα ζωής μέσα στην πόλη, αλλά πρέπει να δίνουν και ιδιαίτερο βάρος στο πώς περνάνε οι πολίτες μέσα σε αυτή την πόλη.